Νομίζω ότι δεν θέλω άλλο να κοιμηθώ. Όλοι κοιμούνται. Τι να κάνω? Να πάω λίγο να πληθώ. Κρύο. Τι ωραία να είσαι μόνος σου. Δεν βλέπω τι γίνεται έξω, άραγε χιονίζει. Δεν ξέρω ακόμα. Θα πλύνω πρώτα το προσωπάκι μου και μετά θα κατέβω κάτω. Η μαμά λέει πάντα να πλένομαστε το πρωί. Ανοιχτό παράθυρο, για να δω τι γίνεται. Πω, πόσο χιόνισε. Τι είναι αυτό? Ένα ζώο. Είναι τεράστιο, σαν δέντρο. Πρέπει να το ξαναδώ. Ένα τέρας, ένα τέρας του γενιού. Ελπίζω να μην έρθει μέσα στο σπίτι. Είναι απέσιο. Πόσο φοβάμαι. Κακή ιδέα να σηκώθω τόσο νωρίς. Θα κοιμηθώ καλύτερα να ξεχάσω τι είδα. Καλημέρα σε όλους. Άντε, ακόμα κοιμάσαι. Ξύπνα βρε αίμα. Διακοπές ήρθαμε. Θα κοιμηθεί στο σπίτι. Έρχομαι να σε ξυπνήσω. 1, 2, 3. Οπα. Γιατί με ξύπνησες? Δεν ήθελα να ξυπνήσω. Τώρα θα τα πω όλα στη μαμά τι μου έχεις κάνει. Τι έχει πάθει η αίμα σήμερα? Δεν ξέρω, μπορεί να την τρομάξαμε, βρε Αλέξανδρε. Μαμά, ο Αλέξανδρος και η Άννα με τρόμαξαν και με ξύπνησαν. Ενώ δεν ήθελα να ξυπνήσω ακόμα. Αχ, δεν πειράζει μικρή μου αίμα. Απλά ήθελα να σε ξυπνήσουνε. Δεν νομίζω να σου έκαναν κάτι κακό. Λοιπόν, πάνε ετοιμάσου και θα πάμε μαζί κάτω μία βόλτα στο χωριό. Με τα πόδια? Είσαι σίγουρη, μαμά? Ναι, παιδί μου, τι φοβάσαι? Μήπως δούμε κανένα τέρας? Ναι, μπορεί να δούμε κανένα τέρας. Σήμερα φέρεσαι πολύ παράξενα. Μήπως θέλεις να σου πάρω κάτι να φας? Ένα ωραίο παγωτάκι? Κοίτα τι ωραία που έχει εδώ. Δεν θέλω, μαμά. Δεν θέλω τίποτα. Θέλω να πάμε γρήγορα στο σπίτι μας. Φοβάμαι. Πόσο κόσμο έχει? Σήμερα άκουσα ότι εμφανίστηκε ένα τέρας. Τι? Τέρας? Ποιο τέρας? Εκείνο που λένε το τέρας του χιονιού? Ναι, και εγώ το άκουσα. Μου το είπε ένας φίλος μου, το είδανε από εδώ κάτω. Παρακαλώ, τι θα παραγγείλετε? Ένα παγωτάκι θέλω, μαμά. Γιατί δεν μου δίνει σημασία? Κι εγώ το άκουσα. Μου το είπε ένας φίλος μου που δουλεύει στο δάσος. Έχει βγει, λέει, από το δάσος και έχει κατέβει προς το χωριό. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Αν είναι έτσι, πρέπει να πάμε όλοι να κλειστούμε στα σπίτια μας. Είναι τρομερό, μπορεί να μας επιτεθεί. Ναι, σας το είπα. Κλειδωθείτε στα σπίτια σας, μπορεί να σας επιτεθεί αυτό το τέρας. Κι εγώ το άκουσα, είναι σοκαριστικό. Μπορεί άρα πάσα ώρα να έρθει και να μας επιτεθεί. Αχ, πόσο φοβάμαι για τα παιδιά μου. Λένε ότι είναι τεράστιο και έχει πολύ μεγάλα δόντια. Μα τι είναι αυτά που λένε? Τέρας του χιονιού? Ναι, είστε από εδώ ή είστε τουρίστρια? Αν είστε τουρίστρια, φύγετε γρήγορα. Αλήθεια, μαμά, σου το είπα. Είναι ένα τέρας. Είναι ένα τέρας του χιονιού. Είναι τεράστιο. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Να ειδοποιήσουμε κάποιον. Εγώ σας το είπα. Το είδα το πρωί. Ήταν έξω από το σπίτι μας. Και ήταν πολύ φοβεριστικό. Πρέπει να φύγουμε να πάμε σπίτι. Γρήγορα. Έμα, αλήθεια λες, κορίτσι μου? Τι είναι αυτά που λες? Ναι, μαμά, αλήθεια σου λέω. Πάμε γρήγορα σπίτι. Φοβάμαι εδώ πέρα. Σταματήστε. Δεν έγινε κάτι. Αυτό το τέρας που λέτε είναι ένα κακό ζώο. Είναι ο ηγέτη, ο οποίος ζει στα παγωμένα βουνά.